ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 70χρονος, ο οποίος τραυμάτισε τον 62χρονο αδερφό του μετά από διαπληκτισμό στα Κηπιά Καβάλας. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης Μανώλη Βονικάκη, η κατηγορία είναι βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την χώρα και παρουσία 3 φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αλλά και χρηματική εγγύηση των 1.000 ευρώ. Ύστερα από 2 ώρες ενδελεχή διαδικασία ενώπιον του αξιοτήμου κυρίου Ανακριτού Καβάλας και μετά από ορθό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ως αναμένετο, καθώς τοποθετήθηκε η πράξη στο σωστό νομικό κάδρο, δεν επεβλήθη το δυσβάσταχτο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού της προσωρινής κρατήσεως, αλλά ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας 3 φορές το μήνα και εγκυοδοσίας 1.000 ευρώ. Θεωρώ ότι σήμερα ότι για άλλη μία φορά η θεσμική δικαιοσύνη, που είναι και η μόνη καθήλυν αρμόδια να σταθμίζει ένδικες υποθέσεις, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και διόρθωσε αυτόκλητους εισαγγελείς, οι οποίοι χωρίς να σέβονται τεκμήριο αθωότητας που έχει μετατροπεί σε τεκμήριο ενοχής, φτάνουν να δικάζουν, να καταδικάζουν και να επιβάλλουν ποινές. Η θεσμική δικαιοσύνη για άλλη μια φορά έκανε τη δουλειά της. Ο κύριος Βονικάκης μίλησε για αυτόκλητους εισαγγελείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βιάστηκαν να καταδικάσουν τον πελάτη του. Εγώ αυτό που είπα είναι σαφές, μιλώ για αυτόκλητους, γενικότερα για αυτόκλητους δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ανέλεγκτα, δυστυχώς είναι πολλοί. Και είναι ο καθένας από εμάς. Επειδή μπαίνουμε στον πειρασμό σε ένα όργανο όπως είναι το Facebook, όπως είναι το Instagram, όπως είναι το Twitter, τα οποία δεν έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς, να γράφουμε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Σαφώς δεν εννοώ δημοσιογράφους, οι οποίοι, κάποιους δημοσιογράφους, γιατί δυστυχώς υπάρχει και κίτρινος τύπος, ευτυχώς στην πόλη μας αυτό δεν ενδημεί. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, αλλά ευτυχώς τα περισσότερα ειδησιογραφικά πρακτορία και ιστότοποι, με φιδό, και οφείλω να το πω αυτό, μεταφέρουν ακριβώς αυτά τα οποία έχουν στην κατοχή τους από τους θεσμικούς εμπλεκόμενους φορείς. Είτε είναι αυτό ένα δελτίο τύπου από την αστυνομία, είτε είναι από εμάς τους δικηγόρους, είτε είναι μια οποιαδήποτε πληροφορία. Ο κύριος Βονικάκης μίλησε και για την κατάσταση της υγείας του θύματος. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση, προς Θεού να αποφύγει τον κίνδυνο. Γιατί είναι και συγκάτοικοι, είναι αδέρφια, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα μαζί και ο ένας είναι στήριγμα για τον άλλον. Ήτανε αυτή η στιγμή η οποία η κακιά, όπως συνειδείς να λέει ο λαός, κακιά στιγμή που έγινε ό,τι έγινε. Μάλιστα, όπως λέει, το θύμα επιβεβαιώνει την εκδοχή του κατηγορουμένου. Και το θύμα επιβεβαιώνει απόλυτα τα όσα ανέφερε στην απολογία του αλλά και στην προανακριτική του κατάθεση ο εντολέας μου. Μιλούν για ατύχημα και όχι για ανθρωποκτόνο δόλο. Γι' αυτό και η ελλείψη του ανθρωποκτόνου δόλου, άλλωστε, το αδίκημα έπεσε από απόπειρα ανθρωποκτονία σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Βέβαια και στη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη απαιτείται ο δόλος για να προκαλέσω σοβαρή ζημία, σοβαρή βλάβη στη σωματική ακεραιότητα κάποιου. Παρ' όλα αυτά, τώρα επί της ουσίας αρνείται την κατηγορία, για να είμαι πιο συγκεκριμένος και σαφής, αρνείται την κατηγορία ότι τραυμάτισε τον αδερφό του με μαχαίρι. Στα χέρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται και το μαχαίρι που βρέθηκε στην κουζίνα. Το μαχαίρι που βρέθηκε θα είναι και η λύση του μυστηρίου, για να μάθουμε επί της ουσίας την αλήθεια του τι ακριβώς συνέβη, όχι τώρα στο νομικό κομμάτι, αλλά στο οντολογικό κομμάτι της υπόθεσης. Το μαχαίρι αυτό βρέθηκε στην κουζίνα του σπιτιού και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ανοιχνευθεί η ύπαρξη αίματος, θα ληφθεί DNA και θα δούμε κατά πόσο ήταν το αντικείμενο με το οποίο έγινε το έγκλημα.